ενεργειακό κόστος εκτοξεύει προσεχώς την τιμή στο νερό του φράγματος από Σελέμη, με το οποίο ιδρεύονται οι Δήμοι Ηρακλείου, Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου, με συνέπεια να είναι ορατό το ενδεχόμενο οι καταναλωτές να πληρώνουν ακριβότερο το νερό από το νέο έτος. Από 20 λεπτά το κυβικό αυξάνεται στα 31 λεπτά, όπως αποφάσισε η διοίκηση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα να προβούμε σε αυτή την αύξηση, γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρχει βιωσιμότητα οικονομική για τον οργανισμό. Να δώσω ένα παράδειγμα, ότι ενώ στις εγκαταστάσεις μας, όχι μόνο στον Αποσελέμη, στις εγκαταστάσεις μας συνολικά, στα αντιλιοστάσια μας, δίδαμε μηνιαίως περίπου 200.000 ευρώ, το κόστος αυτό με την αύξηση της ενέργειας έφτασε περίπου από 850 μέχρι 900.000 ευρώ. Πολύ μεγάλο λάθος κατά την εκτίμησή μου. Ο Δήμος Χερσονήσου και η ΔΕΙΑ Χερσονήσου την παρελθούσα τετραετία που αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλα θέματα κατόρθωσε τα χρόνια της πανδημίας και μέχρι σήμερα που μιλάμε να μην έχει καμία αύξηση στο νερό. Δεν χρειάζεται να κοροϊδευόμαστε εδώ. Όταν η τιμή πώλησης από τον ΟΑΚ προς τους Δήμους από 19-20 λεπτά πάει στα 31, όπως μου λέτε, προφανώς αυτό το κόστος θα το μετακυλιστεί στο Δημότη. Είναι σίγουρο αυτό. Πρέπει να εξετάσει λοιπόν τρόπους η κυβέρνηση, ούτως ώστε αυτό το πράγμα που είναι ένα δημόσιο αγαθό το νερό να μην αυξηθεί. Αυτό που συζητήσαμε με τον κύριο Παδογιάννη είναι ότι εφόσον έχουμε την επιδότηση αυτή που προσδοκούμε όλοι και αυτοί, εκεί θα μπορέσουμε να ξαναπαραδιαπραγματευτούμε την τιμή. Διότι πράγματι είναι. Αν όμως, κύριε Βουρεξάκη, δεν υπάρχει επιδότηση, τι σημαίνει, ότι θα το πληρώσουν το μάρμαρο οι πολίτες? Όχι φυσικά. Η ΔΕΙΑ είχε πάρει απόφαση, έχουμε κάνει ήδη μία αύξηση. Σε αυτήν την αύξηση μέσα είχε συμπεριληφθεί τυχόν αυξήσει τη ΔΕΗ και τα υπόλοιπα. Ήταν 25% πρόπερση και δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε νέα αύξηση τη τιμή του νερού στους Δήμους. Κατηγορηματικά. Όσο εγώ είμαι πρόεδρος μέχρι 31-12. Οι Δήμοι δεν έχουν ίδια έσοδα εκτός από τα τέλη παρεπιδημούντων που είναι αστεία λεφτά. Όλα τα υπόλοιπα είναι οι επιχορηγήσεις από το κράτος για μισθοδοσίες και κάποια πάγια έξοδα. Και οι χρηματοδοτήσεις από τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα. Από πού θα δοθεί η δυνατότητα να μην μετακυλιστεί αυτό το κόστος της δημότησης, η αλήθεια είναι. Άρα θα υπάρξει. Προφανώς θα υπάρξει. Νομίζω όμως ότι σε αυτό το θέμα δεν θα αποφασίσω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Θα το αποφασίσει η επόμενη δημοτική αρχή, η οποία θα αναλάβει από πρώτη πρώτου. Αυτή τη στιγμή το φράγμα έχει μόλις 4.500.000 κυβικά νερού, ενώ στην περίπτωση που δεν υπάρξουν τους επόμενους μήνες έντονες βροχοπτώσεις ή χιονοπτώσεις, τότε το φράγμα θα κλείσει για λόγους ασφαλείας. Αύριο η διοίκηση του οργανισμού θα βρεθεί στον Δήμο Αγίου Νικολάου προκειμένου να ενημερώσει για τη νέα τιμολογιακή πολιτική αλλά και για την επέκταση των δικτύων σε Άγιο Νικόλαο, Ελούντα, Κριτσά και Μήλατο, όπως και για την εγκατάσταση υδροστρόβιλου στη Σύραγγα με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Έχουμε προχωρήσει και έχουμε εντάξει για πρώτη φορά ο οργανισμός εντάσσεται σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, του ΙΜΕΠΕΡΑ, σε ένα πολύ μεγάλο έργο που πλησιάζει τα 25,3 εκατομμύρια.